Αγροτικές Παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, το εβδομαδιαίο ραντεβού μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Να καλησπερίσουμε τον Αθανάσιο Μπαντή, Γεωπόνο. Αθανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους αγρότες τηλεθέατες. Και να ξεκινήσουμε με την ευχάριστη είδηση. Την περασμένη εβδομάδα τα είπαμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης επιλογές όσον αφορά τις αγροτικές ενισχύσεις. Ξεκίνησε η καταβολή των χρημάτων, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως το είχαμε πει, όπως το είχαμε προβλέψει, αν και δεν μου αρέσει αυτό το ρήμα, πραγματικά σήμερα, όπως ήταν προγραμματισμένο, και μάλιστα αν θέλετε, επειδή εγώ κρατάω και όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, σε προηγούμενες εκπομπές και λίγο τα στατιστικά, φέτος είναι 2 μέρες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει τίποτα, αλλά είναι μία ένδειξη ότι το σύστημα πήγε καλά μέχρι ενός σημείου, γιατί είχαμε και παρατράγωδα τα οποία θα τα πούμε σήμερα. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. Ωστόσο, πριν πούμε οτιδήποτε, να δούμε τη σχετική έτσι, δήλωση που έκανες την περασμένη εβδομάδα, αυτό το οποίο μας είπες ότι θα μπουν τα χρήματα των αγροτών των ενισχύσεων, έτσι ώστε να θυμηθούμε το τι ακριβώς υπόθηκε. Τι γίνεται με την πληρωμή των επιδοτήσεων, πότε θα μπουν τα δικαιώματα, γιατί αναμένουν να δουν τι θα γίνει. Να το πούμε λοιπόν, αφού το ρωτάνε, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, βάζω αυτή την παράμετρο, την ερχόμενη Πέμπτη που θα έχουμε εκπομπή θα έχουν πληρωθεί. Μάλιστα. Αν όλα πάνε καλά και δεν συμβεί κάτι τρελό, Τετάρτη με Πέμπτη έχουν πληρωθεί. Χρήματα υπάρχουν δηλαδή, έτσι? Οι επιδοτήσεις είναι δικαιώματα των αγροτών, είναι χρήματα των αγροτών. Δεν κινδυνεύουν, δεν κινδύνευαν ποτέ. Mm-hmm. Είναι στο χρονικό περιθώριο που αναμένουν οι αγρότες τα χρήματα αυτά? Ναι, νομίζω ότι είναι εντός παιδιάς να πάνε όλα καλά. Αυτά λοιπόν είπαμε με τον Αθανάσιο Μπαντή την περασμένη εβδομάδα. Είναι περίπου το 70%, έτσι δεν είναι? Είναι το 70% της βασικής ενίσχυσης. Να πούμε, να το πάρουμε από την αρχή το νήμα της πληρωμής, γιατί πάντα κάθε εποχή, κάθε Οκτώβρη, από το 2015 και μετά που έχουμε αυτό το 70%, μια φορά είχαμε και το 90%, πάντα υπάρχουν θέματα, τι περιμένω, τι θα πάρω, τι πήρα, τι έρχεται κτλ. Λοιπόν, για να τα ξεδιαλύνουμε. Σήμερα πληρώθηκε το 70% της βασικής ενίσχυσης. Η βασική ενίσχυση σε σχέση, οι ενισχύσεις των αγροτών αποτελούνται από 2 κομμάτια. Από τη βασική ενίσχυση και από το πρασίνισμα, την πράσινη ενίσχυση. Σήμερα πληρώθηκε το 70% της βασικής ενίσχυσης. Η βασική ενίσχυση στο σύνολο των δικαιωμάτων, δηλαδή αυτό που είπαμε βασική και πράσινη, είναι το 66,5%. Σήμερα λοιπόν πληρώθηκε το 70% του 66,5%. Αυτό είναι δηλαδή το 46,5% των επιδοτήσεων. Δηλαδή, σήμερα αυτή η δόση που πήραν οι αγρότες είναι μικρότερη από την εξόφληση που θα είναι το Δεκέμβρη. Για να βρει και για να μην κουράζεται ο καθένας, ο κάθε παραγωγός, εφόσον δεν έχει ποινές, εφόσον στην πληρωμή του δεν έχουν μεσολαβήσει διορθώσεις, διαφορές στα αγροτεμάχια, με αυτά που δήλωσε, με αυτά που είναι τα επιλέξιμα, θα πρέπει να πολλαπλασιάσει τα λεφτά που πήρε σήμερα με 1,15 στο περίπου. Αν δηλαδή σήμερα ένας πήρε 1.000 ευρώ ως 70% της βασικής ενίσχυσης, το Δεκέμβρη θα πάρει 1.150 επί 1,15. Ό,τι πήρε σήμερα επί 1,15, εφόσον το ξαναλέω, χωρίς προβλήματα να ήταν η πληρωμή του, χωρίς διορθώσεις, χωρίς ποινές, επί 1,15. Αυτό σήμερα έγινε σε όλη τη χώρα. Στο νομό Σερών έχουν μπει σήμερα 32,5 εκατομμύρια ευρώ ως
70% της βασικής ενίσχυσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μόνο τα δικαιώματα, δηλαδή έχουμε να πάρουμε τώρα 32 σήμερα και άλλα τόσο το Δεκέμβρη, σύν αυτούς που δεν πληρώθηκαν, καταλαβαίνετε ότι κάθε χρόνο είμαστε κοντά στα 130 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικές ενισχύσεις. Αυτά είναι πολλά χρήματα τα οποία έρχονται και θα συνεχίσουν να έρχονται στη χώρα, φυσικά μέσα στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και θα καλυφθούν και τρύπες των αγροτών, έτσι. Και η νομίζω αγορά ότι είναι χρήματα δικά τους, τα περίμεναν. Έχουμε φέτος μια χρονικά, τα πήραμε καλύτερα 2 μέρες, το λέω, καταγράφεται αυτό. Απλώς εκείνο που για μένα μετρά είναι ότι ήταν μια πληρωμή την οποία την περιμένει ο αγροτικός τομέας, γιατί φέτος τα πράγματα συνολικά έχουν πολλά προβλήματα. Τώρα, από αυτά τα 32,5 εκατομμύρια που θα πέσουν αύριο στο νομό μας, και αναφέρομαι στο νομό Σερών, θα πληρωθούν 18.104 αγρότες, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση. Συνολικά όμως έχουν υποβάλει αιτήσεις 20.634 αγρότες. Από αυτούς τους αγρότες, δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι παίρνουν μόνο συνδεδεμένες, έχουν 19.190. Δηλαδή, από τους 19.190 που είναι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης, μέχρι το 18.104 που πήραν, έχουμε 1.086 οι οποίοι δεν πληρώθηκαν σήμερα. Και θα εξηγήσουμε γιατί δεν πληρώθηκαν, για να ξέρουν οι άνθρωποι ότι αύριο, αν δεν βρουν, ή σήμερα όσοι πήγαν στα ATM της Πειραιώς και δεν είχε χρήματα, να ξέρουν ποιο είναι το πρόβλημα. Από αυτούς λοιπόν, 957 αγρότες τους έχει βγει μια προκαταβολή, αυτό το 70% της βασικής ενίσχυσης, σε συνολικό ποσό κάτω από 250 ευρώ. Ο κοινοτικός κανονισμός, γνωρίζουμε όλοι ότι λέει, δεν γίνονται πληρωμές κάτω από 250 ευρώ. Αν και όσον και όσοι ξεπεράσουν τα 250 ευρώ μαζί με τις άλλες επιδοτήσεις, δηλαδή είτε με το υπόλοιπο 30% της βασικής, είτε με το 100% του πρασινίσματος, θα πληρωθούν και αυτοί. Άρα και το μεγαλύτερο κομμάτι, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, αυτοί οι αγρότες πληρώνονται το Δεκέμβρη. Δεν πληρώθηκαν 3 αγρότες, σε όλο το νομό, οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού αγρότη. Δηλαδή, τα εξωγεωργικά είναι σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από αυτή που απαιτεί ο κανονισμός για να χαρακτηριστεί ένας ενεργός αγρότης. 33 αγρότες δεν μπορούν να ελεγχθούν αν είναι ενεργοί ή μη ενεργοί αγρότες, γιατί έχουν προβλήματα με την εκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Είτε δηλαδή έχουν υποβάλει αργά τη φορολογική τους δήλωση και αυτό θα πρέπει να το μεριμνήσουν οι ίδιοι. 6 γεωργοί, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με την επαλήθευση του τραπεζικού τους λογαριασμού, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι αλλάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή τραπεζικά ιδρύματα. 161, εδώ είναι το προβληματικό, που είχαν θέματα με τα αγροτεμάχια που δήλωσαν 10, αλλά βρέθηκαν 5, παράδειγμα, στρέμματα το χωράφι τους. Άρα είχαν αποκλίσεις μεταξύ της δηλωθήσας και της διαπιστωθήσας έκτασης του αγροτεμαχίου. Και τέλος, υπάρχουν 15 αγρότες οι οποίοι δεν τεκμηρίωσαν ότι το αγροτεμάχιο που δήλωσαν το κατήχαν νόμιμα, είτε με ενίκιο, είτε με παραχώρηση, είτε με ιδιοκτησία. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι όμως τα βατά θέματα. Αυτά δηλαδή τα οποία λίγο πολύ συμβαίνουν κάθε χρόνο. Σήμερα όμως είχαμε κι άλλο ένα δυσάρεστο, περίεργο, ευτράπελο, εκδικητικό εντός εισαγωγικών στους ίδιους τους αγρότες. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί κάποιοι αγρότες θα διαπιστώσουν σήμερα, διαπίστωσαν ή αύριο, ότι δεν πληρώθηκαν τα δασικά τους. Και αυτοί είναι αρκετοί. Εδώ λοιπόν, πριν από 10 λεπτά, πριν μπω στο στούντιο, έχει σταλεί και είναι προς τιμήν της, η οποία το έδρασε τάχιστα, με αμεσότητα, έπιασε το ντάβρο από τα κέρατα, χτύπησε το χέρι στον ΟΠΚΕΠΕ, γιατί αυτή η επιστολή που τους έστειλε
λίγο τους ταρακούνησε, γιατί αυτή τη στιγμή έγινε ένα έγκλημα σε βάρος των αγροτών. Και αναφέρομαι στην επιστολή που έστειλε η Σεραία Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυρία Ραμπατζή, η οποία αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι κάποιοι αγρότες δεν πληρώθηκαν τα βασικά τους, και ρωτάει με κατεπίγουσα επιστολή των ΑΠΚΠ για ποιο λόγο δεν πληρώθηκαν τα δασικά και αν αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και αν είναι αναλογικό και ισότιμο με τις περσινές χρονιές. Να θυμίσω στους φίλους αγρότες ότι πέρυσι την αποσφαλμάτωση την έκανε ο ΠΚΠ. Και αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο η υφυπουργός μας. Γιατί? Γιατί στην απάντηση που έχει βγάλει και είναι στο site του ΠΚΠ, δηλαδή σήμερα όλη τη μέρα ασχολούμαστε με τη χαζουμάρα του ΠΚΠ, να μην πληρώσει τα δασικά. Και μπράβο της υφυπουργού, η οποία το ενεργοποιήθηκε. Και τι λέει ο ΠΚΠ? Άκου, Δημήτρη, τελευταία παράγραφος. Καλούνται λοιπόν οι παραγωγοί, αφού τους καταχαιριάζει και τους τραβάει το αυτί, ότι εγκλημάτισαν σε βάρος των παραγωγών, καλούνται οι παραγωγοί, οι οποίοι διαπίστωσαν τυχόν προβλήματα κατά τη χορήγηση της προκαταβολής, να απευθυνθούν στα ΚΙΔ, δηλαδή στους φορείς που τους έκαναν τη δήλωση ΟΣΔΕ, και να εξυπηρεθούν. Ο ΠΚΠ εντός των προσεχών ημερών, και γιατί δεν το έκανε πριν από 10 μέρες, θα δώσει οδηγίες στα ΚΙΔ πώς θα γίνουν διορθώσεις των δασικών, ούτως ώστε οι αγρότες να πληρωθούν το Δεκέμβρη κανονικά. Και γιατί ρε ΠΚΠ αυτό δεν το έκανες πριν από ένα μήνα, όταν έτρεξες στους διασταυρωτικούς και δεν έκανες την αποσφαλμάτωση όπως την έκανες πέρυσι? Τάχιστη αλλαγή λοιπόν της διοίκησης του ΠΚΠ εδώ και τώρα. Υπήρχε δηλαδή σκοπιμότητα για να... Δημήτρη, πέρυσι, εγώ κάνω απλή μετάφραση. Πέρυσι έγινε αποσφαλμάτωση από τον ΠΚΠ. Φέτος γιατί να γίνει? Και ορίστε η ανακοίνωση του ΠΚΠ. Βγήκε σε δημοσιότητα. Είναι στο site του ΠΚΠ καρφωμένη, μπορεί να τη δει ο καθένας. Διανεμήθηκε και με το δελτίο τύπου της Υφυπουργού πριν από ένα τέταρτο. Θα δώσει οδηγίες. Γιατί δεν το κάνει πιο νωρίς? Γιατί αύριο σε όλη την Ελλάδα είναι αρκετοί αγρότες οι οποίοι έχουν θέματα με τα δασικά και στις ΣΕΡΕ. Συνδική εκεί η περιοχή σου θα έχει Σφελινός, Πορόια, Αχλαδοχώρια. Για ποιο λόγο? Μπράβο στην Σεραία Υφυπουργό, η οποία ρωτάει να μας ενημερώσετε για την ακρίβεια των ισχυρισμών των αγροτών. Επαληθεύονται 100% οι ισχυρισμοί των αγροτών, αφού δεν πληρώνονται οι άνθρωποι. Σε περίπτωση που η διοίκηση επέβαλε τελικά για πρώτη φορά τις εν λόγω ποινές να επιλύσουν το πρόβλημα. Ορίστε πώς το επιλύουν. Μπράβο της. Αυτή η ιστορία που έγινε με τα δασικά, έπρεπε ο ΠΚΠ να το έχει κάνει όπως πέρυσι. Και τι, έχει μια ανακοίνωση 5 παραγράφους, στην οποία δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Μπείτε στο site του ΠΚΠ να δείτε. Άμεση αλλαγή της διοίκησης εδώ και τώρα. Αυτή είναι η πρότασή μου. Μάλιστα. Και μπράβο στη Σεραία Υφυπουργό, εδώ την Φωτεινή την Αναρπαντζή, να το πούμε. Τώρα θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το ζήτημα, γιατί εντάξει, θα υπάρχουν και εξελίξεις, αν βέβαια γίνει και η αλλαγή του οργανισμού. Τώρα, με τις επιδοτήσεις αναμένεται να δοθούν και άλλα χρήματα το επόμενο διάστημα? Σήμερα λοιπόν πληρώθηκαν οι αγρότες μας το 70% της βασικής ενίσχυσης. Άρα τι μένει? Μένει το 30% της βασικής του Δεκέμβρη, το 100% της πράσινης του Δεκέμβρη, οι συνδεδεμένες από τη νέα χρονιά και μετά, η καλλιεργητική ενίσχυση του Βαμβακιού, η εξωτική, όλο το ΟΠΑΑ, όλα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Άρα το μεγάλο κομμάτι των πληρωμών έρχεται. Απλώς σήμερα ήταν το πρώτο, το εναρκτήριο, να το πω έτσι, της φετινής χρονιάς. Εξάλλου το έτος ΦΕΟΓΚΑ ξεκίνησε 15 Οκτώβρη, έχει μια εβδομάδα, 16 Οκτώβρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα έρχονται οι πληρωμές των αγροτών. Μάλιστα. Τώρα, και το χρηστικό που είπαμε σήμερα, ότι τα χρήματα που πήραν πήγαν 1,15, να δουν τι χρήματα θα πάρουν ως βασική και πράσινη το Δεκέμβριο. Το υπόλοιπο, του Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Ωραία. Θα το δούμε. Και θα το δουν και οι φίλοι οι αγρότες που μας παρακολουθούν, έτσι ώστε να δουν το υπόλοιπο των χρημάτων. Αναφορικά με την τιμή τώρα του βαμβακιού,
Τι εξέλιξεις έχουμε, Θανάση? Δημήτρη, κοίταξε. Τα θέματα με το Βαμβάκι φέτος εξελίσσονται από την αρχή, έχουν τον ίδιο καμβά. Φέτος είναι μια χρονιά που ξεκίνησε, το καλοκαίρι ήταν όλα πήγαιναν καλά και μετά ξέσπασε αυτός ο εμπορικός πόλεμος. Το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Νομίζω όμως ότι δεν εξαντλείται γιατί είναι μια πραγματικότητα. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι εξαγωγές του αμερικάνικου βάμβακου. Σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα είναι 30% παρακάτω. Δηλαδή, γιατί η Αμερική βγάζει εβδομαδιαίες εξαγωγικές πωλήσεις. 32% για την ακρίβεια. Και είναι 23% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, πεσμένες. Αυτό το πρόβλημα με τον εμπορικό πόλεμο Αμερικής-Κίνας δημιούργησε αυτή την πτώση των τιμών, η οποία φυσικά υποβοηθείται και από τα θεμελιώδη του βαμβακιού. Υπάρχουν παντού μεγάλες παραγωγές, υπάρχει μια κάμψη στην ζήτηση των φυσικών ινών και συγχρόνως θα έχουμε μεγάλα αποθέματα. Αυτό μοιραία οδηγεί σε μια πτώση των τιμών. Δηλαδή, αρκεί να σας πω ότι το χρηματιστήριο βαμβακιού σε σχέση με πέρυσι είναι κάτω 16%, είναι μια μεγάλη πτώση. Το δολάριο έχει μια μικρή διαφορά σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια μέρα είχαμε, φέτος έχουμε μια καλύτερη ισοτιμία, 2,5% μόνο. Σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε με 10%, άρα αυτή η διαφορά σιγά σιγά μίκρινε. Και όλα αυτά, αν τα δούμε, τα βάλουμε κάτω στη ζυγαρία, θα δούμε ότι τα οικοκισμένα, η τιμή βάση, έτσι όπως προκύπτει από το χρηματιστήριο σε καθημερινή βάση, η φετινή τιμή βάσης χρηματιστηριακή είναι κάτω σε σχέση με πέρυσι, 21 με 22 και 25 σέντς έχει φτάσει το κιλό. Αυτό μεταφράζεται σε μία πτώση της τιμής του συσπόρου. Πάντα μαθηματικό είναι το μοντέλο και όχι πρακτικό και πραγματικό. Γύρω στα 8 με 8,5 σέντς κάτω σε σχέση με πέρυσι μόνο η τιμή του συσπόρου. Φέτος έχουμε και το πρόβλημα με τις μικρότερες σε σχέση με πέρυσι τιμές βαμβακοσπόρου. Τα έχουμε πει πολλές φορές από αυτό, οι οποίες επιδρούν, επηρεάζουν την τιμή του συσπόρου 1-1,5 cents. Άρα έχουμε συνολικά ένα μέσο όρο, μαθηματικά και πάλι το ξαναλέω, 9 με 10 cents κάτω σε σχέση με την περσινή τιμή του συσπόρου. Αν δεν λυθεί το θέμα του εμπορικού πολέμου και βλέπετε ότι το τραβάει συνέχεια ο Αμερικάνος Πρόεδρος και δεν εξομαλυθεί η πραγματική κατάσταση, να δούμε ποια είναι η εικόνα, αυτές οι τιμές θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μακάρι να μείνουν. Φέτος όμως, εκείνο που μας βοηθάει πραγματικά είναι ο καιρός, ο οποίος αποδίδει τα μέγιστα και μακάρι κάθε χρονιά να είναι σαν το 2019. Πραγματικά, αν μου πείτε τι θέλεις, παραγωγικά θα σου πω το 19. Πήγε καλά. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα που μιλάμε υπάρχει ένας μέσος όρος παράδοσης στον σεραϊκό βαμβακοπαραγωγικό κόσμο 150 κιλά το στρέμμα σήμερα. Mm-hmm. Με τους μισούς παραγωγούς να μην έχουν παραδώσει ούτε κιλό. Μάλιστα. Δηλαδή είναι εξωφρενικά μεγάλο το νούμερο που θα έχουμε. Θα πάμε για ρεκόρ βαμβακοπαραγωγής φέτος και στη χώρα και στον Ομοσερών. Είχαμε 35.000 το 2015, χοντρά-χοντρά σας λέω τα νούμερα, 80.000 πέρυσι συσπόρου βαμβακιού και φέτος θα είμαστε πάνω από 110-115.000 τόνους. Αυτά είναι μεγάλο άλμα, μεγάλη αύξηση στην παραγωγή του συσπόρου βαμβακιού. Μάλιστα, και θα δείτε στο τέλος, το έχω ξαναπεί, ότι η οικονομία αναστρέμα για τον κάθε αγρότη θα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την περσινή χρονιά, παρά τις μειωμένες τιμές. Είσαι χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Έτσι, η εικόνα για να έχουμε έτσι ένα τελικό αποτέλεσμα της σοδειάς, πότε περίπου μπορούμε να βγάλουμε? Νομίζω το τέλος της χρονιάς, αλλά τότε θα έχουμε αποκρυσταλώσει πλήρως την εικόνα. Mm-hmm. Στα Χριστούγεννα κοντά. Το θέμα είναι ότι μιλούσα σήμερα με ένα φίλο από την Κομωτινή. Λέει, πριν από 4-5 χρόνια, 24 Οκτωβρίου, κάναμε κλήρωση σε μια ομάδα παραγωγών που είχαν εκεί, από ποιου παραγωγού τα χωράφια θα ξεκινήσει η μηχανή να μαζεύει τα βαμβάκια. Και σήμερα, λέει, την 28η θα τα έχω μαζέψει όλα. Καταλαβαίνετε ότι βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός και τις αποδόσεις και τις ποιότητες, και να μην κουραστεί και να μην φθαρεί ψυχολογικά ο παραγωγός,
ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συγκομιδή, την καλύτερη δυνατή παραγωγή και εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια όθηση από την ίδια την αγορά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε έχει ένα μέσο όρο 235 κιλά το στρέμμα και έχουν παραδοθεί κοντά στους 700.000 τόνους. Έχουν παραδοθεί, ενώ έχουν συγκομιστεί πάνω από 850.000 τόνοι και φέτος όλα δείχνουν ότι θα χτυπήσουμε το ψυχολογικό φράγμα του 1 εκατομμυρίου τόνων συσπόρου βαμβακιού στη χώρα. Νομίζω ότι είναι χρονιά ρεκόρ. Δηλαδή και πάλι φέτος, να ξέρετε και το λέω, το βαμβάκι θα είναι ο πρωταθλητής εισοδήματος στη φυτική παραγωγή. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει, έτσι. Φυσικά, γιατί οι φυσικές ίνες έχουν αποδείξει ότι και αντέχουν στον χρόνο, αλλά και αποδίδουν στον παραγό. Γιατί αυτό είναι η κινητήρια δύναμη. Αν βοηθάει τον παραγό, τότε ο παραγός στρέφεται στις καλλιέργειες. Και του χρόνου θα δείτε ότι τα βαμβάκια θα είναι ακόμη περισσότερα. Μάλιστα. Οπότε, ακούγοντας και τις συζητήσεις μας εδώ, αγρότες θα σπεύσουν να. Εμείς, Δημήτρη, λέμε αυτό που βλέπουμε και αυτό που συμβαίνει. Όχι κάτι διαφορετικό. Τα μεγέθη και τα νούμερα είναι ξεροκέφαλα. Δηλαδή, όποιος έχει διαφορετική εντύπωση ή άποψη ή γνώμη, με χαρά να την συζητήσουμε. Αλλά τώρα, τι να μαλώνουμε, ότι σήμερα είναι Πέμπτη και εσύ να λες ότι είναι Σάββατο και εγώ να πω ότι είναι Δευτέρα. Έτσι. Δεν αλλάζει. Πάμε να δούμε και τι θα γίνει και με το Agribusiness Forum εδώ στις Σέρες. Ναι, πράγματι. Έρχεται το Agribusiness για δεύτερη χρονιά, μια πρωτοβουλία εδώ του Επιμελητηρίου Σερών, συνδιοργάνωση με την Αντιπεριφέρεια Σερών. Είναι τιμή για τον νομό μας που γίνονται τέτοιες δραστηριότητες, τέτοιες εκδηλώσεις που βάζουν τον αγροτικό τομέα του νομού μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με ομιλητές σοβαρούς από όλη τη χώρα, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, με διακεκριμένους επιστήμονες του χώρου, καθηγητές πανεπιστημίου. Νομίζω ότι είναι μια συνάντηση, ένας κοινός τόπος συνάντησης που έχει καθιερώσει το νομό Σερών ως σημείο επαφής όλων των ασχολουμένων με τον αγροτικό τομέα. Είναι μια πρωτοβουλία του Χρήστου του Μέγκλα, ο οποίος έκανε μια στροφή να βάλει την αγροδιατροφή μπροστά και λόγω επαγγέλματος γεωπόνος είναι ο άνθρωπος και λόγω της πραγματικότητας έτσι όπως τη βλέπει. Σήμερα είχε μια εκδήλωση στο επιμελητήριο «Από εκεί έρχομαι» με θέμα της εξαγωγής στην Αμερική. Αν βλέπατε τα μεγέθη, θα βλέπατε ότι τα νούμερο ένα εξαγωγικά ή αν θέλετε τα τρία πρώτα εξαγωγικά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας και της περιοχής μας είναι το αγροτικό τομέα. Με μπροστά πάλι το βαμβάκι, έτσι. Πάει καλά. Και μετά το ροδάκινο στην περιοχή Πέλαση Μαθίας. Άρα καταλαβαίνετε όλοι ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι στην καρδιά, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί όλοι μας, και κλείνω με αυτό, είτε είμαστε α ομάδα, β ομάδα, θρησκεία, πολίτευμα, ράτσα, ό,τι θέλετε πείτε, έχουμε μια κοινή ιδιότητα, είμαστε καταναλωτές. Και ο μόνος τρόπος για να τραφεί ο κόσμος είναι η γη και ο αγροτικός τομέας. Αυτός ο κόσμος θέλει να φάει. Και αυτό γίνεται μόνο από τη γεωργία. Και είμαστε και μπράβο λοιπόν στο επιμελητήριο που κάνει αυτή τη στροφή, που βάζει τον νομό μπροστά και την αντιπεριφέρεια που από δίπλα στηρίζει δυνατά αυτή την πρωτοβουλία. Άλλωστε, ως αγροτικός νομός πρέπει να υπάρχει στήριξη έτσι, από τους φορείς για αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, αλλά δεν συμβαίνει ότι το αυτονόητο γίνεται πάντα και πραγματικότητα. Τώρα όμως συμβαίνει να συμβαίνουν όλα μαζί. Θανάση Βαντή, σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν και σήμερα εδώ μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Την ενημέρωση για τους φίλους αγρότες. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.